πληρώνεται το κόκκινο χαλί για να κατέβει το πριγκιπικό ζεύγος. Πριν από η επίσημη καλεσμένη. Σταυρούλα, πριν από λίγο ρωτήσαμε εδώ την πρέσβυρα της Βρετανίας, την κυρία Σμιθ, αν η επίσκεψη θα έχει και πολιτικό περιεχόμενο. Η κυρία Σμιθ μας είπε ότι επίσημα δεν έχει πολιτικό περιεχόμενο, αλλά ο πρίγκιπας Κάρλος αναμένεται στο δείπνο το βράδυ να ευχαριστήσει την Ελλάδα τόσο για την προσφορά της στην πολιτική άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και θα τονίσει τη μεγάλη προσφορά και με μεγάλο κόστος την προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος, στο πλαίσιο βέβαια το νομικό και αξιακό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης, αλλά και του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Βλέπουμε εδώ και το άγημα που θα αποδώσει τις τιμές. Το άγημα της αεροπορίας αντιλαμβάνομαι ότι είναι Δημήτρη. Ναι. Ακριβώς, από το πίσω μέρος του αεροσκάφους αυτή τη στιγμή κατεβαίνουν οι Βρετανοί αξιωματούχοι και δημοσιογράφοι, οι οποίοι συνοδεύουν το πριγκιπικό ζεύγος και θα επιβιβαστούν στα αυτοκίνητα της Βρετανικής Πρεσβείας για να μεταφερθούν στα διάφορα σημεία στα οποία θα μείνουν στην Αθήνα. Μία επίσκεψη την οποία, όπως συνηθίζουν να κάνουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, γενικώς στις επισκέψεις του πριγκιπικού ζεύγους, του πρίγκιπα Καρόλου, την παρουσιάζουν δίνοντας αρκετό χώρο και χρόνο έτσι, στα δελτία ειδήσεων. Και για αυτό και για τη χώρα μας έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ναι, το γεγονός της επίσκεψης του πρίγκιπα στην Ελλάδα έχει εδώ και ημέρες αναγγελθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, ενώ πολλά είναι τα δημοσιεύματα σε εφημερίδες όπως η Daily Mail, η Telegraph, η Guardian, αλλά και πιο tabloid εφημερίδες όπως η Sun. Λοιπόν, πλησίασε και το όχημα το οποίο θα μεταφέρει το πριγκιπικό ζεύγος. Καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια για τους υψηλούς καλεσμένους. Πλησιάζουν λοιπόν και τα συνεργεία για να ετοιμαστούν και αυτά. Νομίζω ότι είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν να ανοίξει. Άνοιξε λοιπόν η πόρτα. Εδώ η συνοδεία του. Έχουμε... Ναι, Δημήτρη. Ξεχάσαμε να πούμε, Σταυρούλα, ότι ο πρίγκιπας θα συναντήσει και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη σε ιδιωτική επίσκεψη στη πρεσβευτική κατοικία της Βρετανίας. Και βλέπουμε ότι βλέπουμε κατεβαίνουν λοιπόν απευθείας, δεν περιμένουμε πολύ, με το που άνοιξε η πόρτα ο πρίγκιπας Κάρολος και η δούκισσα της Κορνουάλης. Μόλις πατούν ελληνικό έδαφος στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, στην Αθήνα, εδώ, από την Προεδρία της Δημοκρατίας, ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Γιάννη Ματάς, υποδέχεται το πριγκιπικό ζεύγος. Ο κύριος Κουίκ επίσης, ο υπουργός των εξωτερικών. Δεν μπορούμε να ακούσουμε καλά τι λένε, πάντως ένα μικρό αστείο, είναι η υποδοχή θερμή από την ελληνική, από το ελληνικό κλιμάκιο που βρίσκεται εκεί για να τους υποδεχθεί εκ μέρους της Προεδρίας Δημοκρατίας και της ελληνικής κυβερνήσεως. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Κέιτ Σμιθ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Μεγάλης Βρετανίας, ήθελα να πω. Το άγημα της αεροπορίας εδώ αποδίδει τις τιμές και
Το όχημα είναι έτοιμο να παραλάβει το πριγκιπικό ζεύγος. Χαιρετούν και τον κόσμο που βρίσκεται εκεί και τους βλέπει. Έτοιμοι λοιπόν να κατευθυνθούν στο κέντρο της Αθήνας, στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, όπου εκεί θα καταθέσουν στεφάνι και αμέσως μετά θα μεταβούν στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα γίνει η επίσημη υποδοχή από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, καθώς είναι η επίσημη προσκεκλημένη του, έφτασαν εδώ μετά από την επίσημη πρόσκληση που τους έκανε πριν από λίγο καιρό. Λοιπόν, το πριγκιπικό ζεύγος μπήκε στο όχημα της Βρετανικής Πρεσβείας για να αρχίσει λοιπόν η μετάβασή τους στο κέντρο της Αθήνας και το πρόγραμμα, το επίσημο πρόγραμμα αυτής της τριήμερης επίσκεψης. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι πάρα πολύ σύντομη αυτή η μετάβαση από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στο η πλατεία Συντάγματος. Όλα είναι έτοιμα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό αυτό το τριήμερο, το πρόγραμμα της επίσκεψης, τις πολλές επαφές, όπως σας είπαμε, που θα έχει το πριγκιπικό ζεύγος της Βρετανίας, τις επισκέψεις σε μουσεία, σε μνημεία, σε πλοία και στις κοινωνικές δομές. Και την τελευταία μέρα, όπως σας είπαμε, επαναλαμβάνουμε την επίσκεψή του στην Κρήτη. Contact Paris